Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήστος Σουδούγας για το iEvros.gr και σήμερα ξεχωριστή μέρα, εδώ Παρασκευή 17 Μάρτη στο Κυβερνείο, όπου έχουμε μια εξαιρετική παράσταση. Σπύρος Γραμμένος, καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο Δούκα από την iEvros και καλησπέρα στους φίλους σας και φίλους μας. Και βέβαια Κωνσταντίνος Πουλής. Γεια σας, καλησπέρα. Ωραία. Μεγάλη μας χαρά λοιπόν και τιμή που τους έχουμε εδώ σήμερα, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να απολαύσουμε μία παράσταση. Μία παράσταση με τον τίτλο «Έχουμε ρεύμα». Πάμε λοιπόν λίγο να το αναλύσουμε αυτό σε πρώτη φάση. Εμένα με κάλυψαν οι προλαλήσατες. Άμα το αναλύσουμε, ο κόσμος δεν θα έρθει να το δει μετά. Α, καλό αυτό, να μην σποιλάρουμε δηλαδή. Όχι. Είναι μια μουσική παράσταση με κείμενο, τραγωδία και κωμωδία. Από μένα. Αυτά από μένα. Ωραία. Ήδη είναι αρκετά, νομίζω. Και συγγνώμη, και χορό. Και χορό. Αυτό το κρατάμε γιατί θα αναφερθούμε. Οπότε πάμε να μας πει από τη μεριά σου τι έχουμε. Περισσότερο για το χορευτικό κομμάτι, αυτό έχω αναλάβει. Εγώ είμαι ο χορογράφος της παράστασης. Έχω λίγο το γόνατό μου έχει τσιμπήσει τώρα. Οπότε τα πιο ακραία ακροβατικά που κάναμε θα είναι κάπως μαζεμένα, αλλά πάντως θα είναι πολύ συναρπαστικό, πολύ φαντασμαγορικό το θέαμα. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα απολαύσουμε σήμερα ένα χορευτικό σοου, έτσι μας λένε τουλάχιστον. Μουσικό χορευτικό. Με κείμενο. Με κείμενο. Πάμε λίγο να δούμε πρώτη φορά Αλεξανδρούπολη. Όχι, έχω έρθει και άλλες φορές εγώ. Τι γνωρίζεις για την Αλεξανδρούπολη και το κοινό της? Από όσο θυμάμαι, πάρα πολύ ωραία είχα περάσει. Έχω παίξει και στο δρόμο στην Αλεξανδρούπολη. Και ναι, έχω παίξει εκεί στο Φάρο κοντά το 2010. Έπαιζα στο δρόμο και ήταν μια στάση μου η Αλεξανδρούπολη και ήταν η πρώτη μου στάση. Και είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. 2010, λίγο πριν τα τυράντα. Τυράντα ήμουνα το 2010. Πάντα τυράντα, θα αναφερθούμε και σε αυτό σε λίγο. Για σένα πρώτη φορά Αλεξανδρούπολη. Εγώ έχω έρθει άλλη μια φορά στην Αλεξανδρούπολη, αλλά δεν ήταν καλλιτεχνικός ο λόγος. Είχα έρθει να επισκεφτώ ένα φίλο φαντάρο, είχα κάνει όλο το ταξίδι με το τρένο και μετά αυτός έφαγε μια φυλακή, δεν τον είδα. Αναφέρθηκες και στο τρένο λίγο, πράγμα το οποίο λίγο μας αγγίζει αυτές τις μέρες. Δεν θέλουμε να το ρίξουμε βέβαια το θέμα, αλλά άμα θέλεις ένα σχόλιο, γιατί ξέρω για την ιδιότητά σου ως δημοσιογράφος. Τι να ρίξουμε και τι να μην ρίξουμε, πέφτει από μόνο του. Όταν λέμε τα κέρδη πάνω από τις ζωές, αυτό ξαφνικά γίνεται πάρα πολύ χειροπιαστό. Αυτό είναι. Καταλάβαμε όλοι, κυρίες και κύριοι. Θα περιλαμβάνει από όλη την δισκογραφία σου τραγούδια, βασικά μουσική. Νομίζω πως ναι, και έχει παράσταση μέσα και τραγούδια που φτιάχνουμε για την ανασκόπηση του The Press Project. Μάλιστα. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό, για την ανασκόπηση του Press Project. Σατυρική εκπομπή είναι η ανασκόπηση. Ο Σπύρος είναι ο συνθέτης της ανασκόπησης. Έγραφε μανιωδώς για μια περίοδο, τώρα το έχει κόψει, δεν ξέρω γιατί, μπορείς να τον ρωτήσεις μετά και με ενδιαφέρει και εμένα η απάντηση. Αλλά έγραφε μανιωδώς, έγραφε κάθε εβδομάδα ένα τραγούδι, οπότε αρκετά από αυτά τα έχουμε εντάξει στην παράσταση και τα λέω ή τα λέμε μαζί απόψε. Ωραία. Και γιατί έχεις κόψει όμως? Κοίτα, εγώ παθαίνω κάτι στιγμές, συχαίνομαι πραγματικά, όχι εσένα, συχαίνομαι την επικαιρότητα, τη συχαίνομαι, δηλαδή σκέφτομαι ονόματα πολιτικών, π.χ. και αηδιάζω τόσο πολύ, σκέφτομαι γεγονότα καθημερινά, σκάνδαλα και προσπαθώ να απομακρύνομαι όσο μπορώ από αυτό, γιατί το παίρνω πάρα πολύ μέσα μου και στα... Αυτά τα διαστήματα μάλλον δεν γράφω τραγούδια για την ανασκόπηση. Όταν τα βλέπω λίγο πιο ανάλαφρα και όταν είναι απλά γελία και όχι επικίνδυνα, τότε γράφω τραγούδια για την ανασκόπηση. Θέλω να πω ότι αυτό το παθαίνω κι εγώ. Παρότι κάνω καθημερινό ραδιόφωνο και δεν μου επιτρέπει η δουλειά μου να έχω αυτή την απόσταση από την επικαιρότητα, την έχω ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Μιας και που αναφέρθηκες και κάνεις και καλή πάσα, τελικά ραδιόφωνο ή αυτό που κάνεις on tour? Εντάξει, ευτυχώς δεν μας βάζει κανείς να διαλέξουμε. Εγώ είμαι πολύ ηθρασής σε αυτό. Είμαι αποφασισμένα λίγο απ' όλας. Μάλιστα.
αποφασισμένα λίγο απ' όλα. Το κρατάμε αυτό, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να είναι και το πρόταγμα της σημερινής βραδιάς, όσοι θα βρεθείτε σήμερα εδώ πέρα στο κυβερνείο. Λοιπόν, πάμε λίγο να αναφερθούμε όσον αφορά το μέλλον. Δηλαδή, καλό, εισαγωγή αυτή, λες, τώρα κάτσε, εδώ θα μπούμε τώρα. Λοιπόν, όσον αφορά το μέλλον και τα επόμενα βήματά σου, περιμένουμε καινούριο άλμπουμ, τι ακριβώς σχεδιάζεις, μουσικό? Προς το παρόν περιμένουμε singles καινούρια. Ναι, ένα θα βγει τώρα στις 20 του μήνα, ένα κομμάτι, την επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι επόμενη εβδομάδα, είναι σε 2-3 μέρες το 20, σε 3 μέρες, ναι. Το κομμάτι λέγεται «Καμία μόνη» από το γνωστό αυτό σύνθημα. Έχει και το γνωστό σύνθημα μέσα «Αν δεν γυρίσω κάψε την πόλη». Δανείστηκα αυτά τα δύο συνθήματα για να βγάλω και εγώ λίγο όλο αυτό το πράγμα που ήθελα να πω για όλο αυτό που συμβαίνει. Συγγνώμη, ήθελα πάνω σε αυτό, όχι, καλά μιλάς. Έχω παρατηρήσει και σε άλλες συνεντεύξεις σου. Το δηλώνεις ότι ο λόγος σου δεν είναι πολιτικός, αλλά κάνεις κοινωνική σάτιρα. Δεν θέλεις να λες δηλαδή ότι έχεις πολιτικά τραγούδια. Αυτό γιατί συμβαίνει και ποια ακριβώς είναι η στάση σου πάνω σε αυτό και σε σχέση με την τέχνη που υπηρετείς? Πιστεύω ότι η διαφορά, το πολιτικό τραγούδι από το κοινωνικό τραγούδι, μπορεί το ίδιο τραγούδι, το ίδιο ένα τραγούδι να είναι πολιτικό και κοινωνικό. Είναι πολιτικό όταν είναι στρατευμένο. Και όταν η τέχνη γίνεται στρατευμένη, πάβει πια να είναι τέχνη. Ωραίο αυτό το σχόλιο. Όσον αφορά εσένα, φίλε μου Κωνσταντίνο, γνωρίζω ότι είσαι ηθοποιός, έχεις σπουδάσει αρχαίο δράμα. Καλό. Αρχαιοκαπηλεία. Αλλά είσαι και συγγραφέας. Έχεις εκδώσει και μάλιστα αυτό το από αλέτρη στο smartphone με εξαιρετικές κριτικές, με βραβεία. Μίλησε μου λίγο για αυτήν τη συγγραφική σου ιδιότητα. Όταν είπα πριν το λίγο απ' όλα, δεν αστειεύομαι. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει αγγίξει τέτοια επίπεδα θράσους όσο εγώ. Έτσι έχω ξεκινήσει. Δηλαδή, παίζω θέατρο δρόμου, σαν το Σπύρο κι εγώ, πάρα πολλά χρόνια. Και γράφω βιβλία, πολύ πριν να γίνω δημοσιογράφος. Κάπως έτσι μπήκα στη δημοσιογραφία, δηλαδή. Ως αρθρογράφος μπήκα στη δημοσιογραφία. Μίλησε μου λίγο και για το The Press Project. Μεγάλη αγάπη, έτσι. Το The Press Project είναι ένα αυτοχρηματοδοτούμενο site και αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό. Κανείς άλλος δεν είναι η ψυχή και η καρδιά του The Press Project εκτός από το χρηματοδοτικό μοντέλο που έφτιαξε ο ιδρυτής του, ο Κώστας ο Εφήμερος. Γιατί αυτό δίνει μια ανεξαρτησία την οποία είναι πολύ πολύ δύσκολο να τη βρεις. Όσο καλή πρόθεση και να έχουν οι δημοσιογράφοι, δηλαδή, αυτό που χρειάζεται είναι να πληρώνει ο κόσμος και όχι κάποιος άλλος. Μάλιστα. Πάμε λίγο και σε αυτό όσον αφορά το μέλλον, το δικό σου. Ναι, ποια είναι τα σχέδιά σου, με λίγα λόγια? Λοιπόν, εγώ έχω ξεκινήσει γυμναστική τώρα. Πιστεύω ότι ήδη έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά. Δεν ξέρω αν είναι φανερό. Και πιστεύω ότι από χρόνο σε χρόνο τα αποτελέσματα θα είναι όλο και καλύτερα σε σχέση με το άμεσο μέλλον. Το απότερο είναι ο θάνατος, πιστεύω. Μάλιστα. Όλοι εκεί καταλήγουμε ούτως ή άλλως. Κυρίες και κύριοι, το ρίξαμε λίγο το... Ίσα, ποιο ρίξαμε? Εντάξει, με το θάνατο. Όχι, παιδί μου, τι λες τώρα, αυτά είναι χαρές. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι λοιπόν, είναι ο Σπύρος ο Γραμμένος, αλλά και ο Κωνσταντίνος ο Πουλής, πιο σωστά, έτσι, τελικά Πουλής είναι, έτσι. Ωραία. Θα έχετε τη δυνατότητα σήμερα να τους απολαύσετε εδώ πέρα, στο κυβερνείο. Αυτό ήθελα να κάνουμε τώρα, να κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο με τον δικό σας. Τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει άμεση ανάγκη για εισιτήρια στο κυβερνείο τώρα, αυτή τη στιγμή. Όποιος μας ακούει, το προλαβαίνετε. Κοίτα, νομίζω ότι πάμε καλά είμαστε από εισιτήρια, δεν ξέρω, ελάτε άμα θέλετε, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.